Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο σεραίος αγροτοσυνδικαλιστής Στέργιος Λίτος με αφορμή τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες στις 2 Ιουλίου. Ο κύριος Λίτος υπογράμμισε πως όσο και αν κάποιοι προσπαθούν για το αντίθετο, η κυβέρνηση θα βρει τους αγρότες ενωμένους, σαν μια γροθιά. Κυριακή 2 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι, στο εργατικό κέντρο Σερών. Στην πόλη των Σερών θα γίνει το μάζεμα. Θα έρθουν αγροτοσυνδικαλιστές σχεδόν από όλη την Ελλάδα, από Ήπειρο, Θεσσαλία και όλη την κεντρική Μακεδονία και κάποιοι λίγοι από Θράκη. Είναι τα προβλήματα που έχουμε. Της ξηρασίας, γνωρίζετε τα στάρια της ζημιάς που είχαμε, τις άλλες τις ζημιές τις οποίες έχουμε, να δούμε το τέταρτο μνημόνιο τι σημαίνει για τους αγρότες, να ζυγίσουμε τα πράγματα και να δούμε το πώς θα συνεχίσουμε. Ουσιαστικά εσείς με αυτή την συγκέντρωση θα πάρετε αποφάσεις και για το αν θα κατέβετε σε κινητοποιήσεις? Ναι, είναι ζημώματα, θα γίνουν πολλές τέτοιες. Η πρώτη ξεκινάει από Σέρρες, μετά θα γίνει και κάπου αλλού. Έχουμε ακόμη πολύ καιρό μπροστά μας. Το τι θα βγει δεν το ξέρουμε. Είναι καθαρά για αγρότες, όλοι οι αγρότες μπορούν να έρθουν, πολιτικά πρόσωπα να μην έρθουν. Στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο Σερών, θα τεθούν επιτάπητο στα προβλήματα των αγροτών. Ο κατώτερος εύκο θα αυξηθεί, δεν θα είναι αυτός που είναι σήμερα. Όταν αλλάζουν τα έσοδα και τα έξοδα όπως είναι σήμερα, σημαίνει καταστροφή. Σημαίνει ότι οι αγρότες δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: η περσινή χρονιά για τα σιτήρα ήταν από τις κορυφαίες δεκαετίας σε παραγωγή και φέτος είναι η κορυφαία στην πτώση. Και θα καλεστούν οι αγρότες να πληρώσουν εφορία με την περσινή, που δεν θα υπάρχουν φέτος χρήματα να πληρωθούν αυτή η εφορία. Πολλά είναι τα προβλήματα. Τον ΕΦΚΑ, ήδη είμαστε στον έκτο μήνα του ΕΦΚΑ και το 90% των αγροτών δεν μπορούν να το πληρώσουν και είναι απλήρωτο και άλλα πολλά. Βλέπουμε ότι διαχρονικά δεν στηρίζουν τους Έλληνες αγρότες ή κάθε κυβέρνηση, έτσι, ή κάθε μία ξεχωριστά με τον δικό της τρόπο. Υπήρχαν. Η μόνη κυβέρνηση που μας κοίταζε σαν αγρότες, σαν κλάδος, ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή. Μετά από την κυβέρνηση Καραμαλή, όλοι όσοι πέρασαν από όλα τα κόμματα, δεν μας κοίταξε κανένας.